Τα εύκολα και σπιτικά στηρίζουν οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Ανδρέα μου, τι κάνεις, είσαι καλά καταρχήν? Μη καλά, ακόμα λίγο παλεύω με τη φωνούλα μου. Την παλεύεις λίγο. Είναι σπίσω με ταλαιπωρεί. Ναι, δεν πειράζει. Από όντως με αρέσει και με τις που είναι ωραία η φωνή σου έτσι. Ακούεται ενδιαφέρον και σοφιστικέ. Λοιπόν, ελπίζω να πεινάς σήμερα. Πάρα πολύ. Γιατί θα φτιάξουμε το αγαπημένο μου φαγητό, το οποίο εμείς σπίτι το τρώμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Σωρά. Το σνίτσελ, ναι. Σνίτσελ με κοτόπουλο όμως. Σνίτσελ. Γιατί είναι υγιεινό, ξέρω ότι σε ορισμένα από εσάς ήδη αρχίζετε να πηγαίνετε θάλασσα. Εμείς τώρα θα αρχίσουμε. Εγώ κολύμπησα. Κολύμπησες, μπράβο ρε Αντρέα. Εγώ ακόμα πρέπει να μπει για τα καλά ο Ιούνιος και μετά να μπω μέσα στη θάλασσα. Okay. Αλλά υγειοθεραπεία αν κάθομαι. Αλλά αυτό το φαγητό είναι, παρόλο που νομίζετε ή ακούετε ότι είναι παχυντικό, επειδή χρησιμοποιούμε αντικολλητικό τηγάνι για να το ψήσουμε και τόσο λίγο λάδι, βασικά χρησιμοποιώ 2 κουταλιές ελαιόλαδων για 2 φιλέτα για όλων, που σημαίνει ότι είναι πολύ χαμηλό σε λιπαρά ανάλογος και επίσης χρησιμοποιώ το υγιεινό ελαιόλαδο. Okay. Οπότε. Είναι ένα πολύ διάσημο πιάτο αυτό. Ναι. Στην Ευρώπη, όλη στην κεντρική Ευρώπη. Βάινε σνίτσελ. Ναι. Κανονικά με χοιρινό. Ναι. Βουτυμένο με στο λάδι. Βουτυμένο με στο βούτυρο. Καμιά φορά το ψήνω στο βούτυρο. Σοβαρά. Ναι, τότε είμαστε στην Αυστρία, τον περασμένο μήνα το φάγαμε με βούτυρο. Δεν το έλεγε. Είναι τηγανισμένο, λέει, σε βούτυρο ή σε λάδι. Εξαρτάται. Deep fried, έτσι. Ναι. Και επίσης υπάρχει και σε όλες τις εκδοχές του. Δηλαδή και χοιρινών και μοσχαράκι και κοτόπουλο. Τα κάνουν από όλα. Και τα χτυπάνε αρκετά. Εντάξει, εγώ δεν το χτυπώ τόσο πολύ γιατί δεν μου αρέσει να είναι τόσο λεπτό. Πάλι κάνουμε λίγη οικονομία και στην φρυγανιά. Γιατί όσο πιο μεγάλη η επιφάνεια, τόσο παραπάνω φρυγανιά χρειάζεται. Οπότε όταν δεν το ανοίγουμε τόσο πολύ, δεν χρειάζεται πάρα πολύ φρυγανιά. Είναι όλα τα κόλπα που κάνουμε. Αλλά, έτσι, anyway, για τη διατροφή. Είναι ένα πολύ νόστιμο φαγητό. Ειδικά το υγιεινό που φτιάχνεις εσύ ακόμα πιο ωραίο. Ναι, και σήμερα θα το φτιάξουμε, θα το καρύρουμε με κρέμα βαλσαμικού έτσι για να το δώσουμε μια έξτρα. Ναι, και η κρέμα βαλσαμικού είναι πάρα πολύ χαμηλή σε θερμίδες. Βασικά είναι. Ανύπαρκτες, ναι. Ναι. Να δούμε πρώτα τα υλικά μας πριν πάμε στην εκτέλεση. Τα υλικά μας για 2 μερίδες είναι 2 φιλέτα κοτόπουλο, 1 αυγό, μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι, αλεσμένη φρυγανιά, 2 κουταλιές ελαιόλαδο για το τηγάνισμα και για να γαρνίρουμε το πιάτο μας κρέμα βαλσαμικού χρησιμοποιούμε την κλασική από την Καλάμα του Παπαδημητρίου. Πάμε. Λοιπόν, να αρχίσουμε τη διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, τώρα έρθα. Κάτι που φτιάχνω συνέχεια, γι' αυτό είναι μια διαδικασία την οποία κάνω πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, μέσα σε έναν αυγό θα ρίξω τη μουστάρδα μας. Πολύ. Είναι από την Καλαμάτα Παπαδημητρίου, είναι η απαλή, mild, όπως τη λέμε. Ναι. Όλες οι μουστάρδες είναι αρέσεις της Καλαμάτας. Ναι, είναι πολύ ωραίες, έτσι. Ωραίες μουστάρδες. Λοιπόν, θα βάλουμε και λίγο αλάτι και πιπέρι μέσα στο αυγό. Λίγο το χρειάζεται, το λίγο και θα βάλουμε και το πιπέρι μας το μαύρο, έτσι αρκετό, γιατί θέλουμε ωραία γεύση στο φαγητό. Επειδή δεν χρησιμοποιούμε πολλά λάδια, υπόψη είναι ότι πρέπει να το φαγητό μας το δώσουμε γεύση. Έτσι. Γι' αυτό βάζω τώρα και τις μουστάρδες, το αλάτι, δίνουμε το πιπέρι. Δίνουμε γεύση πάντα με τα μπαχαρικά. Μπαχάρια. Wow. Ένα ανακάτεμα, έτσι, για να ενωθούει το μείγμα μας. Λοιπόν, τα κοτόπουλα μας τώρα, φιλέτσα. Εγώ, όπως είπα, δεν τα χτυπώ πάρα πολύ. Άρα με το χέρι μου, έτσι απλά θα το πιέσω κάτω το κοτόπουλο. Έτσι να φαίνεται. Οπα. Εντάξει, με το χέρι. Και ανοίγει αρκετά, έστω και με το χέρι. Αν θέλετε, μπορείτε να το χτυπήσετε, αλλά μετά, εντάξει. Είναι, προσθέτουμε λίγο περισσότερο στη θερμιδική του αξία. Και αύριο που θα πάτε θάλασσα, θα χάσετε τα κιλάκια σας, θα με ευγνωμονείτε. Αυτά μου λέει. Ναι, όλη την ώρα εγώ. Και στερούμε. Στερήσε μάνα μου. Λοιπόν, μέσα τα φιλέτσα κοτόπουλο. Εδώ ξέχασα να βάλω αλάτι πιπέρι. Μπορείς να βάλεις λίγο στη φρυγανιά μας, γιατί θέλει και αυτή λίγη γεύση. Μπράβο, Αντρέα μου. Έτσι βάλε, για νεόδωρα. Εντάξει, πάμε. Και το αλατάκι μας. Λοιπόν, εγώ έτσι να γεμίσω καλά με αυγό. Κάτσε. Το μείγμα αυγό, τα φιλέτσα μας. Εντάξει, έτοιμοι. Λοιπόν, άρα, τώρα
Βάζω το 2 κουταλιές ελαιόλαδο μας μέσα στο τηγάνι, έτσι να ζεσταθούν καλά. Το μπράβο. Γυρίζουμε να το λείψουμε σωστά. Μάλιστα. Και εγώ έρχομαι τώρα με τα κοτόπουλα φιλέτσων μέσα στη φρυγανιά για να τα καλύψουμε. Έτσι. Έτοιμο και το τηγάνι. Ναι, τα χέρια μου έχουν λερωθεί, δεν πειράζει, έτσι μην τα βλέπετε που είναι έτσι λερωμένα. Έτσι, και το πιέζω ακόμα λίγο για να κολλήσει καλά πάνω η φρυγανιά. Η καπίρα, όπως λέμε. Έτσι. Λοιπόν, το λαδάκι μας έχει ζεσταθεί, ναι. Δηλαδή φωτιά, ωραία. Βάλουμε μέσα τα κοτόπουλα, να βάλω και το άλλο. Να βάλουμε ήδη μέσα το άλλο. Ναι. Αν θέλετε, να το κάνετε έτσι όπως παραδοσιακό, το άλλο εδώ για να κάνουμε το χώρο, μπορείτε να σερβίρετε αυτό το φαγητό και με πατατοσαλάτα, εντάξει, αλλά επειδή κοντεύει το καλοκαίρι, είπα να το σερβίρω σήμερα με μία σαλάτα. Μια χαρά, αύριο μου να πάει στην παραλία και θα είσαι έτσι ωραίος γραμμωμένος, να μου λες ευτυχώς Αθηνά μου που έκανα την διατροφή σου. Γραμμωμένος. Ναι. Λοιπόν, μέσα. Λοιπόν, έτσι τα θέλω. Λοιπόν, έτσι μέσα στο τηγάνι μας το αντικολλητικό για να ψήσουμε το σνίτσελ, αλλά για να ψηθεί ακόμα πιο γρήγορα και να εξασφαλίσουμε ότι το κοτόπουλο μας είναι ψημένο και στο κέντρο, πάλι θα το κλείσουμε. Εντάξει, άρα την περισσότερη ώρα ψησίματος έχουμε το τηγάνι μας κλειστό γιατί θέλουμε να παγιδεύσει τη θερμότητα, έτσι. Να κυκλοφορήσει μέσα, να μας ψήσει το κοτόπουλο εσωτερικά. Μετά σε λίγο θα το γυρίσουμε και μη φοβάστε ότι δεν θα είναι τραγανιστό γιατί προς το τέλος έτσι θα το αφήσω εντελώς ανοιχτό το τηγάνι για να γίνει πιο τραγανιστό. Κλείνουμε πάντα με... Με το αντικολλητικό μας τηγάνι, με το καπάκι που εφαρμόζεται καλά πάνω πάντα, στο τηγάνι πάντα, μας. Πάντα. Κάτι μυρωδιές παντός. Και το σνίτσελ μας είναι πανέτοιμο και νοστιμότατο. Λοιπόν, εγώ θα βάλω πάνω στο ξύλο, έτσι. Εννοείται. Εδώ. Όχι, Αντρέα. Άνοιξε η όρεξη μου. Σοβαρά, κάτι μυρωδιές. Άνοιξε η όρεξη μου. Εντάξει, ούψ, έσπασε λίγο. Δεν πειράζει. Τέλειο. Έτσι. Κομματάκι. Λοιπόν, σαλάτα. Λοιπόν, η σαλάτα, χαλαρά. Ναι. Έτσι, αν τη βάλεις ανάμεικτα χορταρικά. Να τη σαλατούλα μας, όπως πρέπει να είναι. Εντάξει. Ναι. Okay. Και τώρα θα βάλω το glaze. Δηλαδή, όπως στα εστιατόρια έχουν αυτό το glaze πάνω από τα φαγητά για να το κάνουν έτσι, να φαίνεται πιο επαγγελματικό, με τον ίδιο τρόπο και εμείς. Λοιπόν, άτσι, έλα, δοκίμασε. Έλα. Εγώ έχω πεινάσει πάρα πολύ, έτσι και γκλέζα από πάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ζεστό και μαλακότατο. Καθέκο. Και νοστιμότατο. Πολύ. Μου άρεσε πολύ με το γκλέζ. Ωραίο, ναι. Θα βάλω ακόμα λίγο μέσα γιατί έτσι. Μα μια γίνει και πολύ χαμηλό σε θερμίδες για να ελέγξω. Είναι πολύ δηλαδή. Okay. Πολύ μαλακό. Γευσάτων, η μαγιονέζ, η μουστάρδα. Ναι. Απογειώνει εννοείται. Τη γεύση. Πολύ ωραία. Μέσα στο, ναι. Επίσης να πούμε ότι είναι ανά 10 ml, είναι 15 θερμίδες, άρα τρώμε άφοβα. Αυτό το glaze που τρώμε. Ναι, με το glaze. Γιαμ-γιαμ. Λοιπόν, φτιάξτε συναγή. Εγώ να σταματήσω να τρώω. Εντάξει, πρέπει να μιλήσουμε στο τηλεθέατρο τώρα και θα φάμε μετά. Μίλαση. Λοιπόν, φτιάξτε συναγή γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Εύκολη υγιεινή, είδετε πόσο γρήγορα τη φτιάξαμε. Επίσης, να πούμε ότι μπορείτε να βρείτε και συνοδευτικά για αυτόν τον πιάτο, αν θέλετε να φτιάξετε συνοδευτικά, στην ιστοσελίδα μας στο athinarecipes.com. Επίσης, στείλετε μας και σχόλια ή αν θέλετε και κάτι άλλο, κάτι άλλο να σας φτιάξουμε. Μια τηλεθεάτρια μου ζήτησε δάχτυλα των κυριών. Θα φτιάξουμε πολύ σύντομα, ναι, και τα δάχτυλα. Λοιπόν, και τα σχόλια σας είναι πάντα πολύ καλοδεχούμενα στην ιστοσελίδα μας. Blog, μπορείτε να μου γράψετε ό,τι θέλετε. Επίσης, κάντε μας και follow στο Instagram Αθηνά Λοϊζίδης και Τερλίτο. Καλά να περνάτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε και σήμερα. Γεια σας.